και φίλοι, σα καλωσορίζουμε στην πρώτη εκπομπή του Φιλοσόφα. Για όσου δεν μα γνωρίζετε, το Φιλοσόφα είναι ένα site το οποίο αποτελείται από μια ομάδα φοιτητών από σχολέ όλων των κατευθύνσεων. Γράφουμε κείμενα που αφορούν φιλοσοφικά, κοινωνικά, πολιτικά, θεολογικά ζητήματα και άλλα. Όμω ε, υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα το οποίο σχετίζεται και με το όνομα του site μα. Για ποιο λόγο κάποιο να ενδιαφέρεται για τη φιλοσοφία, Γιατί, γιατί να τον νοιάζει εξ αρχή. Αυτό το ερώτημα θα προσπαθήσουμε σήμερα να το απαντήσουμε μέσα από μια ειλικρινή και αυθόρμητη συζήτηση. Μαζί μου έχω τον Τάσο Ξίδη, φοιτητή ιατρική στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα. Πίσω από τι κάμερε έχω τον Ραφαήλ Μιχαηλίδη, φοιτητή στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στην ΑΣΟΕ. Και εγώ είμαι ο Άγγελο Μιχαηλίδης, φοιτητή στο τμήμα πληροφορική και τηλεπικοινωνίων του ΕΚΠΑ. Ευχαριστούμε τέλο το αντίφωνο για τη φιλοξενία και για την τιμή που μα κάνετε. Ωραία, ξεκινήσουμε τα βαρετά, έτσι από του ορισμού. Ε, Α δούμε αυτό που λέει το βικileξικό καταρχά. Είναι η επιστήμη η οποία διερευνά τα θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από τον κόσμο, τον άνθρωπο, τη γνώση, το αγαθό και το ωραίο. Αυτό είναι η φιλοσοφία, έτσι, είναι, mm. ο ορισμό τη φιλοσοφία. Mm. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ο πιο ακαδημαϊκό ορισμό. Mm -hmm. Α πούμε, τιμολογικά, να το πάμε, είναι ο φίλο τη Σοφία. Αυτό που αγαπάει τη Σοφία. Και αυτή οι ορισμοί, και αυτό ακούγεται λίγο απόμακρο, ορίζει τη σοφία και όλα τα σχετικά. Mm. Οπότε θα ήθελα, όχι θα ήθελα, νομίζονταν πιο προστό και για αυτού που βλέπουν το βίντεο και για εμά για τη συζήτηση που θα κάνουμε, γιατί δεν είμαστε φιλόσοφοι ούτε τίποτα. Μπράβομαι. Να το προσεγγίσουμε λίγο διαφορετικά την έννοια αυτή. Mm -hmm. Να το ορίσουμε με έναν τρόπο που να είναι πιο κατανοητό και για εμά. Mm -hmm. Τον οποίο θα πούμε. και λίγο πιο ελκυστικό. Και λίγο πιο ελκυστικό σίγουρα, yeah. γιατί ακούγεται, δεν ακούγεται πολύ, δεν έχει yeah. πολύ ωραία τη φιλοσοφία και εντάξει. Ωραία. Ε, Πριν προχωρήσουμε όμω, α ρωτήσουμε τον Ραφαήλ που είναι πίσω από τι κάμερε. Τι απάντησε ο κόσμο σε μια ερώτηση που του κάναμε στα social media του φιλοσόφα Πιστεύει ότι παίζει σημαντικό ρόλο η φιλοσοφία για τη ζωή σου, ε, Πε μα, Ραφέλ, τι απαντήσανε. Λοιπόν, στο ερώτημα αυτό, απαντήσανε 100 φίλοι και φίλε των social media. Το 80% ψήφισε ναι. Ενώ το υπόλοιπο 20% είπε ότι δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τη φιλοσοφία. Τέλεια, Μου νομίζω καλά ξεκινάμε. <χωσόλιο> ναι. ναι, εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι περίμενα περισσότερο να πούνε όχι. Ναι, και εγώ. Δεν Δε ξέρω πρώτα είναι ειλικρινή απάντηση 80%. Γιατί εντάξει, ναι. ξεκολουθεί φιλοσόφα. Ναι, σιγά σιγά. όχι. Δεν θα, δε θα <laughs> περιμένει να απαντήσει κανεί όχι, ίσω. Ναι. Αλλά μ' αρέσει που απάντησαν ναι, ναι. αν ισχύει κιόλα. Mm. Τώρα, αφού πέντε και δε, μάλλον θέλω να πιστεύω κι εγώ ότι ίσω κι αυτοί να έχουν συλλάβει τη φιλοσοφία με την έννοια που θέλουμε κι εμεί να την προσεγγίσουμε. Σήμερα, ναι. ναι. Ε, για παράδειγμα, νομίζω οι περισσότεροι, ίσω όχι αυτοί που διαβάζουν το site, αλλά νομίζω οι περισσότεροι. Α πούμε, εσύ τι είναι το πρώτο, όταν λέμε φιλοσοφία. Τι σου ήγεσαι στο μυαλό πρώτο. Ε, εντάξει, χωρίζεται σε δύο μέρη ανάλογα τη... με το πώ έχει εξελιχθεί η φιλοσοφία για μένα προσωπικά. Mm. Στην αρχή για μένα ήταν ένα όρο που ήταν λίγο απόμακρο. Ένα κλειστό κλαμπ περίεργων ανθρώπων που είναι πολύ mm, yeah, έξυπνοι yeah, yeah. και οι οποίοι απλά συζητάνε για θέματα που του απασχολούν μόνο αυτού και όλοι οι υπόλοιποι ζούμε τι μίζερε ζωέ μα. Ναι, yeah, ναι. Yeah. Κατά μία έννοια αυτό είχα στην αρχή σκεφτεί, αλλά μετά κατάλαβα ότι η φιλοσοφία είναι λίγο πιο. Ανοιχτό, λίγο πιο ωραίο όρο. Mm. Δεν ξέρω πώ να το πω καλύτερα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω ναι, τι λε. Και νομίζω αυτό γιατί νομίζω ότι όταν λέμε φιλοσοφία, οι περισσότεροι και εμεί και καταρχά να προεδιάζουμε λίγο άσχημα που έχουμε τα βιβλία. Ναι, ναι. οι περισσότεροι σκέφτονται φιλοσοφικά βιβλία. Α πούμε, σκέφτονται ένα βιβλίο, Μελήκε ένα φιλόσοφο. Τε, τέτοιο πάγο, α πούμε, βιβλίο. Ένα αυτό, χοντρό αυτό. βιβλίο <σχελίως> με δυσνόητε έννοιε, δύσκολο. Α πούμε, ένα βιβλίο, α πούμε, σκέφτονται του Έγκελ ή του Κάντ, κάτι πολύ δύσκολο. Νίτσε, ξέρω Ναι, κάτι. Αυτό είναι η φιλοσοφία, αλλά αυτό είναι ο πιο ακαδημαϊκό έτσι, η mm. πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση. Εμεί στη φιλοσοφία θέλουμε λίγο να διευρύνουμε το πώ την προσεγγίζουμε, αυτό που θέλω να πούμε, που νομίζω και το κοινό το κατάλαβε μάλλον. Δηλαδή, φιλοσοφία δεν είναι επίση μια ταινία, α πούμε. Εννοείται. που έχει προεκτάσει φιλοσοφικέ. Ναι, ναι. Χαρακτηριστικά, α πούμε, το Matrix. Το Fight Club. Το Fight Club, εννοείται. Αλλά α πούμε, ειδικά το Matrix, που όταν βγήκε, έγινε χαμό. Εκτό από τη δράση και όλα τα σχετικά που είχε, εντάξει, είναι φοβερή ταινία και από τα Eiffel και είναι το mm. 99, έτσι. Είναι ότι μποριακό. έχει τεράστιε και πάρα πολλέ φιλοσοφικέ έννοιε και φιλοσοφικέ θεωρίε μέσα που ο κόσμο εννοείται δεν το κατάλαβε ότι αυτό που βλέπω είναι ας πούμε, η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Γιατί αυτό είναι. Ναι. Το Μάτριξ το 1 είναι η αλληγορία του σπηλαίου του Πλάτωνα. Αλλά του και, και διασκεδαστικό αυτό. Είναι ναι. και διασκεδαστικό. Οπότε με ένα, Τι έγινε πρακτικά με το Μάτριξ, γιατί το αναφέρω του πολύ. Είναι με ένα πολύ ωραίο και παραστατικό και προσιτό τρόπο ε, η φιλοσοφία δόθηκε, α το πούμε, στο ευρύ κοινό. Και όλοι κατάλαβαν. Αν το κατάλαβαν, ότι α, μπορεί να είναι και ωραία φιλοσοφία. μπορεί να είναι όχι απλά διασκεδαστική που είναι και διασκεδαστική. Άρα, χωμιά. άρα ανάλογα του πώ θα πλασαριστεί. Ναι, άρα όπω θα πλασαριστεί. Δεν είναι απλά ένα βιβλίο δύσκολο. Έχει πλασαριστεί λάθο να πούμε την αλήθεια. Έχει πλασαριστεί. Είναι λάθος, ακαδημαϊ... ναι. για ακαδημαϊκού μόνο, ναι. με δύσκολε λέξει, παιχνίδι ορισμών του τι είναι το ένα, πώ ναι, το ένα, ναι, πώς ναι, ορίζει, ναι. το άλλο. Ναι, δεν, είναι, δεν νομίζω ναι, ότι μια έτσι. είναι έτσι. Γι αυτό μία ταινία α πούμε είναι. Ή άλλο α πούμε δεν είναι μία ειλικρινή συζήτηση που θα κάνει. Όπω προσπαθούμε εμεί εδώ να έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό δεν είναι ένα είδο φιλοσοφία. Δεν αναζητάς την αλήθεια, δεν κυνηγά το νόημα να βρει κάτι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα είδο φιλοσοφία είναι γι' αυτό. Mm. Εννοώ, κυριολεκτικά. Την αλήθεια να ζητάς, και εφόσον βάζει ω βάση την αλήθεια και αυτή που προσπαθεί να προσεγγίζει, είναι κυριολεκτικά φιλοσοφία. Δηλαδή δεν είναι καν Ακριβώς. μεταφορικό ή. Ναι. Ήδερο. Και η ειλικρινή ζήτηση νομίζω είναι κάτι το οποίο λείπει αρκετά σήμερα. Mm. Έτσι. Εντάξει, μερικέ φορέ βολεύει το ψέμα. Ναι, Είναι αρκετά πολύ. Βέβαια, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω κατά πόσο καλό κάνει, κατά πόσο καλά σου βγαίνει. Ναι, 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 ναι. Οπότε, για να το πούμε ξεκάθαρα, σήμερα θα ζητήσουμε για τη φιλοσοφία ω μία έννοια που σημαίνει προβληματίζομαι για τη ζωή και αναζητώ το νόημα, ναι, 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 ναι. την αλήθεια. Ωραία. Έτσι, την ωρί... Έτσι, από εδώ και στο εξή για τη συζήτηση, νομίζω. Ωραία. Αυτό εννοούμε τη φιλοσοφία. Δεν εννοούμε να πάρω εγώ ένα βιβλίο. Και έναν ορισμό και όλα τα σχετικά είναι κάτι προσιτό για να μπορούμε κι εμεί να συζητήσουμε. Γιατί ούτε mm. έχουμε διαβάσει απίστευτα πολλά βιβλία φιλοσοφία, νομίζω νομίζω την μπορεί να το πει αυτό, ούτε είμαστε mm. φιλόσοφοι σε καμία περίπτωση. Απλά νομίζω με την έννοια που την ορίσαμε μόλι τώρα, όλοι ω ένα βαθμό είναι φιλόσοφοι, αν μου επιτρέπετε να το ορίσω mm. έτσι. Το σημαντικό όμω να πω αυτό πριν μπούμε στο βασικό θέμα, είναι ότι μα έχει ενεργητική επαφή με τη φιλοσοφία. Μπράβει. Όχι ότι. Εντάξει, είδα μια ταινία, σκέφτηκα και τα μηνύματά τη, έκανα και μια συζήτηση με ένα φίλο μου, εντάξει, μια χαρά είμαι. Σημασία έχει να την κυνηγά τη φιλοσοφία ζωή σου. Τι εννοώ, να κυνηγά την αλήθεια, να ψάχνει το νόημα, να προβληματίζεσαι. Οπότε, εμεί αυτό εννοούμε συζήτηση. Ωραία, ναι. Για να το έχουμε τη σωστή βάση. Ωραία, για να το πάμε αλλιώ όμω πιο βηματικά. Mm -hmm. Πώ ξεκίνησε εσύ με τη φιλοσοφία, <laughs> Okay. Εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησαμε πολύ. Βασικά, εντάξει, μου άρεσε ναι. η φιλοσοφία γενικά. Ναι. Με την ευρύτερη έννοια γιατί θυμάμαι μικρό από ταινίε που έβλεπα. Θυμάμαι τον Ηρακλή, α πούμε, τη που την έβλεπα. Λάιον Κίνγκ. Ναι, Λάιον Κίνγκ, εντάξει. Ε, θυμάμαι ότι αυτέ οι ταινίε μου άρεσε που μου άφηναν μια αίσθηση που με έκανε να σκεφτώ ή να αλλάξω λίγο το χαρακτήρα μου, γιατί είναι πολύ παιδική, α πούμε. Όχι ότι φιλοσοφούσα ότι ήμουν στο yeah. Απλά ότι αυτό του σε άλλε χαρακτήρε που μου έλεγε στην Ηρακλή, α τη Disney, και σε ενέπνεε. Ο ηρωισμό. Ο, ο ηρωισμό, αυτέ οι έννοιε. Και λόγω yeah. του σχολείου μου, ούτω σε θέλω να πιστεύω και yeah. κάποια ερθίσματα έτσι ωραία. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη, με την ακαδημαϊκό ορισμό τη φιλοσοφία, η πρώτη μου επαφή ήταν καλοκαίρι πρώτη ηλικίου, νομίζω ήταν. Που επειδή τότε μα έλεγαν όλοι για έκθεση, να διαβάζετε βιβλία για την έκθεση, να έχετε επαφή με την έκθεση διαρκώ για να πάτε καλά γιατί είναι το δύσκολο μάθημα. Ποιο σα το έλεγε αυτό. Ε, ναι. εντάξει, μας είμαστε... ναι. <laughs> ναι. <laughs> στο <Μουστά laughs> έλεγε. Ναι. οπότε είχα πάρει, είχα πάει το καλοκαίρι που πήγα στην πολιτεία okay. και επειδή μου έλεγε πολύ συχνά ο πατέρα μου για τι αρχαίε Έλληνε φιλοσόφου. Διαφήμιση <laughs> <ότι, laughs> ναι, ναι. Για τι αρχαίε Έλληνε φιλοσόφου, <laughs> ναι. ότι έλεγαν πολλά για την ψυχή. <laughs> επειδή δεν θυμάμαι γιατί εκείνη την περίοδο μου απασχολεί τόσο πολύ εκείνη το ζήτημα, σω επειδή έχει γίνει λίγο παραπάνω σχολό, αν και ακόμα είναι επίκαιρο, αν υπάρχει ψυχή, αν δεν υπάρχει, mm. λησμό και τα σχετικά. Οπότε πήγα και λέω: άρα πάρω για την ψυχή, χωρί να έχω καθόλου επαφή με του αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου. Και βλέπω ένα βιβλίο του Αριστοτέλη που λέει περί Πάω, έχω κακόμοιρη. Κακόμοιρη. Κάω κακόμοιρο. πει και βλέπει Ναι. Πάω, αρπάζω το βιβλίο περί του Αριστοτέλη. Το κλεψε. Ναι, όχι. Ναι. <laughs> <laughs> ναι, ναι. Πήγα εκεί πέρα, με πάτησα, σε πολύ ωραία από τη λυκιού λέει. να με δουν στο παίξω πολύ μάγκα. Πάω αγοράζω το, το ναι, ναι. <laughs> αγοράζω το βιβλίο. βιβλίο εκεί πέρα, γυρνάω σπίτι, μετά πήγα, πήγα, πήγα κατά σκηνή και το διάβαζα εκεί. Εντάξει, εκεί σε βλέπουν κι όλοι με το βιβλίο Αριστερή. Ναι, ναι. Το οποίο να αρχίσει να διαβάζω, δεν πολύ καταλαβαίνω. Λέω, Ε, μετά θα το πιάσω. <laughs> προχωράω, προχωράω, τελειώνω το βιβλίο και δεν έχω καταλάβει τίποτα. Στο το μαθηματικά. Και μάλλον. το λέω, δεν... <laughs> <laughs> δεν, τρέμω, δεν, τρέμω, δεν τρέμω με καν να το πω. <laughs> Εγώ εκείνο το βιβλίο, ε, ακόμα για να με ρωτήσει τώρα, που τώρα με το ξεφύλλησα και προχθέ λέω, Ε, να δω λίγο. Δεν, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα, δεν μου μείνει τίποτα. Επειδή εγώ συνήθω να διάβαζα λογοτεχνία από παλιά. Ναι, ναι. Και συνέζησα σε σημείω να στο βιβλίο που διάβαζα. Αυτό είχα απογραμμίσει δύο πράγματα, ξέρω εγώ, που τώρα λέω: Αν δεν το είχα απογραμμίσει, και ένα κάτι οτι να είναι. Ξέρω, κάτι. Η ναι, ναι, ναι. σχέτηση των ζώων με τον άνθρωπο, περιψυχή και λογική. Κάτι πολύ απλό. που Το μόνο που κατάλαβα το βιβλίο, πε να ήταν. Ε. <laughs> Εν ολίγης, ναι. ήταν λίγο άδοξη η πρώτη επαφή. Okay. Παρ' όλα αυτά, αυτό που συνέβη είναι ότι μου άφησε, ενέταν, επίγευση. Μου άφησε μια επίγευση ότι. Okay. Κάτι υπάρχει εδώ. Μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα τώρα με αυτό που διάβασα. Γιατί ο τελεσί γενικά γράφει πολύ δύσκολα. Άρα διαστητικό. Ναι. Okay. Οπότε δεν το παράτσα. Κάτι okay. άφησε το ωραίο. Mm -hmm. Και η πρώτη μου κανονική επαφή για να απαντήσω στο ερώτημα, τότε που πραγματικά μπορώ να πω ότι αγάπησα τη φιλοσοφία, και πάλι επιστρέφω βέβαια στον ακαδημαϊκό ορισμό, mm -hmm. αλλά έτσι ξεκίνησα να μπω και στον ευρύτερο, είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω, το έχω φέρει εδώ μπροστά μου του... Αυτό εδώ, η δικαιοσύνη. Πρώτη φορά το ξαναλέω. Ναι, ναι. <laughs> η δικαιοσύνη του MJ Sandel. Είναι το βιβλίο αυτό. Το οποίο είναι πραγματικά. Εγώ το προτείνω να το επιφύλακα. όποιο μου. Νομίζω ότι τα τελευταία τρία χρόνια όποιο μου λέει θέλει να έχει φιλοσοφία. Από όταν το διάβασα. Λέω, σε όλου λέω αυτό, σε όλου. Το έχω πάρει δώρο σε 15 άτομα. Τι κάνει αυτό το βιβλίο που είναι το τόσο ωραίο. γιατί το προτείνω. Βέβαια, δεν είναι πρώτο βιβλίο η συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Απλώ νομίζω είναι πολύ ωραίο να το παρουσιάσω έτσι πολύ συνοπτικά. Αυτό το βιβλίο τι κάνει. Ε, ο συγγραφέα παραθέτει πάρα πολλά διλήμματα τα οποία είναι καθημερινά και φιλοσοφικά. Okay. Τα σου λέει, α πούμε, ένα τέλειωμα. Για παράδειγμα, κάποιο πολύ απλό, πολύ κλασικό, το οποίο έχει κουράσει λίγο, είναι σε αυτό το θέμα. Δεν θυμάμαι αν το έχει στο βιβλίο του συγκεκριμένα. Ηθικά διλήμματα. Ηθικά διλήμματα, α πούμε, σου έχει το κλασικό. Α, το έχει βασικά. Ότι έχει ένα τρένο, ξέρω και το οδηγά. Και η μία μπορεί να το οδηγήσει, ξέρω εγώ, να χτυπήσει κάποιον ο οποίο είναι διευθυντή 10 νοσοκομείων ή να το οδηγήσει σε μια παιδική χαρά και να πατήσει 10 παιδιά. Πρέπει να αγκαστικά σκοτώ σε κάποιον. Τι θα έκανε. Αυτό το ερώτημα. Το διευθυντή θα διάλεγα. Ναι. ναι. Εντάξει. Θα γινόταν άλλο. Τι κάνει το βιβλίο, Σου λέει το δίλημα. Και μετά αυτό παρουσιάζει πάρα πολλοί φιλόσοφοι με βάση αυτό που υποστήριζαν. Τι θα απαντούσαν. Για παράδειγμα, σου λέει ο οφελημισμό. Αν είσαι οφελημιστή, θα έλεγε τι συμβαίνει καλύτερα του περισσότερου. Θα έκανε αυτό. Κάποιο άλλο φιλόσοφο, κάτι θα σου λέει για τα μέσα και για το πώ εξαγιάζεται η πράξη σου, επειδή προσπαθεί να κάνει σωστό. Και σου παρουσιάζει πάρα πολλού. Και τι είναι το πολύ ωραίο, σου παρουσιάζει, αλλά δεν σου δίνει μια απάντηση ο συγγραφέα. Δεν σου λέει. Να αυτό σε αφήνει να φαγωθεί, τρώγε εσύ, γίνεσαι φιλόσοφο πρακτικά. Γιατί και εσύ λε, Α, ωραία, εδώ αυτό, εκεί το άλλο. Ναι. Και τελικά στο τέλο τέλος του βιβλίου, πολύ σύντομα, και δεν σε επηρεάζει πολύ, σου λέει αυτό τι πιστεύει. Okay. Αλλά δεν σε εσύ να φαγωθεί. Ναι. Και αυτό τι καταφέρνει, καταφέρνει δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, σε βάζει στη φιλοσοφική σκέψη, στο να προβληματιστεί, να, σκεφτεί, να σκεφτείς, Και δεύτερον, σου, σου κάνει μια πολύ ωραία εισαγωγή. Στη φιλοσοφία με τον ακαδημαϊκό ορισμό, που νομίζω ότι είναι το πρώτο βήμα. Οπότε με λέει αυτό ήταν εμένα. Και μετά από αυτό, νομίζω ότι μετά από αυτό το βιβλίο άνοιξαν λίγο οι οριζοντέ μου, και μπορούσα να πάω στην ευρύτερη έννοια που λέω, να προβληματιστώ, να δω ταινίε και να ψάξω, να αμφισβητήσω και όλα τα σχετικά. Ναι, ναι. Οπότε με μια η απάντησή μου Ωραία αυτή είναι. Δεν ξέρω εσένα, ποια ήταν η πρώτη σου. Ε, εγώ ψιλοσνόμπαρα τη φιλοσοφία προηγουμένω. Δεν με πολύ ενδιαφέρε. Καταλαβαίνω τώρα εκ των υστέρων ότι μέσα από ταινίε όπω τα λέω πάντα προβληματισμοί έπαιζαν στο κεφάλι μου. Δεν είχα τολμήσει μέχρι τότε να το ονομάσω ότι αυτό, α πούμε, είναι μια. ότι το φιλοσοφούσα τόσο πολύ. Πρώιμη φιλοσοφία, α πούμε. Μπράβο, ναι, ναι δεν ήταν τόσο πολύ. Ε... Κυρίω Δευτέρα Λυκείου ήταν το, προ... προ... το πρώτο μερέθημα, όπου κάνα μάθημα φιλοσοφία και είχε διλήμματα. Έλεγε, α πούμε, αν κλέψει από ένα ταμείο. Αυτό που πες πριν, ουσιαστικά και εσύ. Αν κλέψει και ένα ταμείο και το σε κάποιον, πεινάει. Είναι σωστό ή όχι. Και κατάλαβα πόσο παράλογοι είμαστε πολλέ φορέ. Έλεγα, εγώ είμαι λογικό άνθρωπο. Εγώ σκέφτομαι με, με βάση τη λογική, ε, τα κριτήρια μου, τα ξέρω κτλ. Μπαρούφε, δεν ήξερα τίποτα. Και κατάλαβα ότι όταν μου βάζει μια κρίσιμη κατάσταση μπροστά, μπορώ να επιλέξω κάτι χωρί λογική. Δηλαδή, να φιλοσοφικά να μην στέκει. Ναι, ναι. Που σημαίνει ναι. ότι δεν βγάζει νόημα άλλε μερικέ φορέ. Ε, και οπότε βήμα με αμφισβήτηση, α πούμε. Έτσι, μπράβο, να αμφισβητήσει και κυρίω ναι. να αμφισβητήσει τον εαυτό σου μερικέ ναι. ναι. φορέ. Και εκεί το πρώτο ερέθισμα. Ε, μετά γνώρισα το Μωρουά μέσα από το βιβλίο του Ανοιχτή Επιστολή Ανανέω οπου μιλάει σου, για... ναι. τα αγαπημένα. σου, ναι, ναι. είναι χιοσκισμένο το πέραν, εντάξει δεν το φέρα για να το δούμε <laughs> ε, και μετά είχα τη, πραγματικά την τύχη στην πολιτεία να πετύχω τον Τζιρόπουλο όπου ήταν ε, αυτό που λέμε life changing, mm -hmm. ε, νομίζω τρίτη λυκείου άρχισα να, το, να τον διαβάζω, αφού πήρα το πρώτο βιβλίο πήρα άλλα 15 μετά επί τόπου και άρχισα να διαβάζω. Και με, αυτός με εισήγαγε στις βασικές έννοιες. Mm. Σε βασικές και χωρίς να, είναι, να πούμε, χωρίς να είναι, πούμε, αμυγός φιλόσοφος. Μπράβο, δεν μπήκανε, φιλοσοφία με την... Μπήκαν επέστητα, αυτό θέλω να σου πω. Δεν μπήκα λέγοντας θέλω να μάθω φιλοσοφία. Μπράβο. Μπήκα και να κατάλαβα... Αρχίζω και καταλαβαίνω πράγματα. Άκουσα μετά λίγο ομιλίε πατρό Λουδοβίκου εκεί πέρα, άκουσα τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ξανακαταλαβαίνω το, τη ροή σκέψη ε, ενός ενό φιλοσοφικού συλλογισμού, α πούμε. Και αυτό ναι, ναι. Βασικέ ναι. Να μπαίνει και αυτό, νομίζω ότι εξ το πρώτο είναι ότι και δύο αυτό που λέμε, ότι μπήκαμε σε αυτό τον προβληματισμό. Ναι. Σε αυτό την αναζήτηση. Mm. Που αυτό είναι που θέλουμε να πούμε ω φιλοσοφία. Και να... Αυτό. Και το διάβασα και στο Μουρουά. Δεν γίνεται να είμαι νέο, λέω, και να μην έχω όρεξη για ζωή. Που σημαίνει να μάθω για τον άνθρωπο, να μάθω για τον κόσμο, να μάθω για τα πράγματα που με περιβάλλουν. Και ήθελα να μάθω γι' αυτό. Δεν μου περνάνε αδιάφορα. Επομένω, αυτή ήταν ναι. μια αυθόρμητη πρώτη επαφή με τη φιλοσοφία, την οποία δεν ήξερα ότι ονομάζεται έτσι. Αυτά κατά μία. Ε, περισσότερο, νομίζω, εσπέστερη ισχύει αυτό. Ναι. Α περάσουμε τώρα στο βασικό point, α πούμε, στο βασικό κόνσεπτ αυτή τη εκπομπή, αυτή τη συζήτηση. Για ποιο λόγο κάποιο να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, τι μου προσφέρει, τι θα μου προσφέρει. Μ, θα τα πάμε βιωματικά τώρα, έτσι. Εντάξει, δεν ναι. μπορούμε ναι. να πούμε γενικά. Δεν ναι, είμαστε ναι. ούτε καθηγητές. Ναι, ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία. Οπότε, εσένα προσωπικά ω άγγελο. Ναι. Έχει hey, διαβάσει κάποια φιλοσοφικά βιβλία, αλλά όπω λέμε, δεν είναι μόνο τα φιλοσοφικά βιβλία. Είναι αυτή η ενασχόληση, η ενεργητική, με τον προβληματισμό, με την αναζήτηση. Τι πιστεύει ότι σου έχει προσφέρει όλη αυτή η διαδικασία, ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δύο λέξει μ' αρέσουν πάρα πολύ. Η λέξη τάξη και η λέξη ευθυγράμμιση. Ναι, Αυτά τα δύο. Είναι μια αρμονία, δεν ξέρω, μια αρμονία ζωή. Αυτό που μ' άρεσε ήταν στη φιλοσοφία ότι μου έδινε μία τάξη στη σκέψη. Ξαφνικά έπρεπε να τακτοποιήσω τη σκέψη μου σε ένα δωμάτιο που είναι ακατάστατο και τρέχουν από εδώ σκέψη, από εδώ τρέχουν από εκεί προβληματισμοί, ε, ξέρω εγώ εμπειρίε, αναμνήσει, πιστεύω, όλα μαζί ένα, ένα Ήρθε η φιλοσοφία και σου λέει πρέπει σιγά σιγά να το τακτοποιήσει αυτό. Για να μπορείς να προχωρήσει και να εμβαθύνει. Mm. Αυτό είναι το πράγμα. Σε Εννοεί τα βάζει σε τάξη. Ναι. <στονίτρια> Εννοεί επειδή όπω λε. Σου δίνει του τρόπου να βάλει σε τάξη τη σκέψη σου ή επειδή σιγά σιγά απαντώντα στα διάφορα tabs α πούμε, που έχει ανοιχτά, στι διάφορε σκέψει που περνάνε από εδώ και από εκεί, ναι. μπαίνουν σε τάξη επειδή κλείνουν στο μυαλό σου. Κατάλαβε τι εννοώ. Στα tabs. Ναι, κλείνουν στα ναι. tabs, δηλαδή ωραία, αυτό το κατάλαβα, το κατανόησα το ζήτημα, το βάζω στη γωνία. Ναι, μπορεί να ξανανοίξει μετά. Ναι, ναι, ναι. ναι απλά... Το, αυτό το δεύτερο εννοώ. Έτσι εννοεί. Ναι. Ότι έβαλε σε τάξη αυτό ότι απαντώντα τα, σου βάζει κάποιε θεμελιώδε ερωτήσει για να πα παρακάτω και μέσα από αυτά μπορεί να προχωρήσει. Mm. Ωραία. Το πρώτο είναι αυτό, η τάξη. Το δεύτερο με την ευθυγράμμιση είναι ότι ξαφνικά έπρεπε να, να δω ότι όντω πρέπει να βάλω μια κατεύθυνση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι α πάρουμε μια φυσιολογική, μια και νορμάλη μέρα ενό φοιτητή. Το πρωί ξυπνά, φτιάχνει καφέ, καλή ώρα, πα στη σχολή, κάνει μάθημα, γυρνά, τρώ, κοιμάσαι, πα γυμναστήριο, γυρνά, κοιμάσαι ξανά. Ή διαβάζει, ξέρω ή κάνει ό,τι άλλο Πα μια βόλτα. Γιατί κάνει ό,τι κάνει. Γιατί αυτή, αυτή η ερώτηση να βρει την κατεύθυνση ζωή σου, για ποιο λόγο, πού στοχεύει. Υπάρχει κάποια κατεύθυνση στη ζωή σου, υπάρχει κάποιο μονοπάτι. Αυτό ήθελα να απαντήσω εγώ. Γιατί κατάλαβα ότι δεν ξέρουμε γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Λέμε στην αρχή ότι εντάξει, με νοιάζει να κάνω αυτό να γίνω πολύ πετυχημένο στη δουλειά μου. Ωραία, και για ποιο λόγο να γίνω πετυχημένο στη δουλειά μου, Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα πίσω από αυτό. Μπράβο. Οπότε αυτό μου έδωσε την τάξη, γιατί είναι ευτυχή ο άνθρωπο που έχει τακτοποιημένη σκέψη, Και όπως... αποφεύγει το χάο, εννοείται. Έτσι. Μπράβο, αποφεύγει το ναι. χάο. Και νομίζω είναι να δράσει και πιο αποφασιστικά, α πούμε, ο Ναπολέον. Είχε, το νομίζω ο Βολτέρος, το είχε πει, αν δεν κάνω λάθος να με διορθώσουνε, που είχε εκπλαγεί γιατί ο Ναπολεόν, ο homo activus, ο άνθρωπος που ήταν ε, πράξη τελείω, τελείως, δεν έγινε θεωρητικά ναι, τίποτα. Ναι, ναι. Ε, αυτός ο άνθρωπος ε, εξέπληξε τον Βολτέρο με το πόσο είχε διαβάσει φιλοσοφία. Είχε γυμναστεί πάνω στου σκοπούς του, ασχέτως προσωπικότητα, έκανε λάθη προφανώς, ναι, 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 ανάλογα του τι ήταν. Είχε γυμναστεί πάνω στου του, είχε καταλάβει γιατί ήθελε αυτό που ήθελε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και με αυτή την έννοια εννοώ και την κατεύθυνση και την τάξη. Καταλαβαίνω πλήρω το που λε, συμφωνώ και θέλω με βάση αυτό που λε να πατήσω, να πω εγώ ε, τι μου έχει προσφέρει. Που είναι με βάση αυτό που λε, είναι λίγο επέκταση. Είναι ότι σε βάση αυτή τη λογική, προκειμένου να βάλει σε τάξη τη ζωή σου και να την ευθυγραμμίσει, να προβληματιστεί για τα διάφορα ζητήματα που αφορούν τη ζωή σου. Δηλαδή, όπω λε, α πούμε, από το πολύ απλό, τι να σου πω τώρα, α, ακούω αυτό το είδο μουσική. Γιατί, α πούμε, με εκφράζει αυτό η μουσική, Γιατί θα έπρεπε να μ' αρέσει. Μήπω είναι λίγο επιφανειακό, Μήπω μπορώ να ψάχνω λίγο παραπάνω. Τώρα λέω ένα πολύ απλό θα παράδειγμα. Εδώ για παράδειγμα ότι. Εντάξει, με την τραπ, χωρί να θέλω να το πάω προ τα εκεί το ερώτημα. Ναι. Απλά πολλέ φορέ λέμε γιατί, α πούμε, έχει. Όχι να το πάμε προσωπικά. Γιατί είναι τόσο πιασάρικη. Γιατί έλκει τόσου ανθρώπου. Ή γιατί, γιατί εννοείται ότι πουλάει είναι. Ό,τι παίζει είναι αυτό που πουλάει. Γιατί έλκει τόσου πολλού ανθρώπου. Φαντασίωση ή διάφορα. Ναι, εννοείται. Αλλά σαν ζήτημα, Α mm. Ας πούμε είναι ένα πρώτο, ας πούμε, σαν φιλοσοφικό πρόβλημα. Γιατί μας έλκει ενώ παριστάνουμε όλοι ότι eh, εντάξει δεν μου αρέσει και όλα τα σχετικά, γιατί μας έλκει όλους σε έναν mm. να ακούσουμε τέτοιου είδους. Εύκολη ε... Εύκολη απάντηση είναι επειδή είναι μόδα. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι περιορίζεται εκεί. Όχι. Yeah. Αλλά αυτό yeah. είναι για άλλο βίντεο. Είναι άλλο βίντεο ερώτημα. Ναι. Yeah. Απλά σου ένα πολύ απλό, έτσι, ένα πολύ απλό ερώτημα. Μα προσχολεί όλοι από το τι μουσική ακούμε. Yeah. Ή τι άλλο να πω. Για το, το ten... γιατί α πούμε αυτή ταινία μου άρεσε. Μήπω είναι λίγο πιο επιφανειακή. Μήπω ταυτίζομαι σε κάποιο, με κάποιο ένστικτο που είναι ίσως πιο πρωτόγονο θα το κακό κάποιο. ας πούμε. Ναι, κάτι κακό. Ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα που νομίζω είναι, μπορούν όλοι να τα σε αυτό είναι... Ανάκη γιατί... Skywalker. Καλά. Ναι. και Skywalker θα μπορούσε απλά γιατί οι χαρακτήρες των ταινιών που είναι κατοχήν κακοί χαρακτήρες, ναι, ναι. Ε, γιατί αυτοί είναι τόσο ελκυστικοί στους νέου, Στους νέους ενώ ειδικά στου άντρε. Breaking Bad. Breaking Bad, Walter White. Ελά, αυτό χαρακτήρα εγώ όταν ήμουν ένα γυμνάσιο και λύκειο. Να σου πω να ήθελα εγώ ο ίδιο. Ναι. Κάποια στιγμή, ξε... τώρα το, επειδή ξαναβλέπω τη σειρά, την είχα wallpaper στο κινητό μου, το Walter White. Λέω, τώρα από το σχέδιο λέω, καλά, γιατί την είχα πρότυπο ναι. εκεί στο κινητό μου Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Darth Vader, το Joker, ναι. το ξέρω εγώ, Peaky Blinders, το Scarface. Όλοι αυτοί οι οποίοι γίνονται πρότυπα, δεν θα έπρεπε, δηλαδή αυτό είναι μια σκέψη, ένα προβληματισμό. Γιατί με έλκουν Αυτοί οι χαρακτήρε. Για να, το, για, να μην μην χαθεί, για, να μην, ξεφύγει η συζήτηση. Ναι. Τι είναι αυτό που προσφέρει η φιλοσοφία. Σε βάζει ένα προβληματισμό, σε έναν υγιή προβληματισμό, σε μια αμφισβήτηση, εκτό από αυτά που σου αρέσουν εσένα και των διάφορων άλλων ζητημάτων. Σε βάζει να, για την κοινωνία, α πούμε, γιατί συμπεριφερόμαστε έτσι όπω συμπεριφερόμαστε. Για όλα τα ζητήματα. είναι πολύ γενικό ναι, ναι, ναι. αυτό. Απλώ νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε κριτική σκέψη, που είναι εκθεσιακό όρο, α πούμε. Ναι. Απλώ νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο να έρθει κανεί σε. Πώς το πω έτσι ωραία, Σε επαφή με την κριτική του σκέψη ή να ενεργοποιήσει ας πούμε, την κριτική του σκέψη, νομίζω ότι είναι τεράστιο προσόν, τεράστιο εργαλείο για τη ζωή μα. Γιατί αποφεύγει να γίνει σε πρόβατο, έτσι. Α πούμε πολύ απλά. Άλλα, και ναι, πολύ μαρκετίστικου πολύ... όρου και εντάξει, έχει κουράσει λίγο αυτή η έκφραση, ίσω. Ε, ναι, εντάξει. Όχι, είναι αλήθεια όμω. Αλλά ναι, α πούμε αυτό, αυτό, είναι ένα από τα πρώτα που σκέφτομαι τώρα για. Αυτό προβληματισμό, η αμφισβήτηση. Ναι. Να αναζητήσει να σκάψει, λίγο, να σκάψει λίγο παραπάνω τα διάφορα ζητήματα. Πιο απλά. να κάτι πολύ απλό. Γιατί να το παραπάνω. Αν είμαι ευτυχισμένο έτσι όπω είμαι τώρα, mm. χωρί να προβληματίζομαι. Δεν μου, δεν μου καίγεται καρφί για τίποτα. Γιατί να προβληματιστώ, γιατί να μπω σε αυτή τη δικασία την επίπονη. Θα σου πω γιατί. Νομίζω ότι. Κάνω τον γιγόρο διαβόλου, έτσι. είναι. Ναι, καταλαβαίνω πώ το λε. Γιατί νομίζω προκειμένου κανεί. Βασικά το πω αλλιώ. Εμένα ο αγαπημένο, μάλλον ο αγαπημένο μου φιλόσοφο. Πάλι επιστρέφω στον ακαδημαϊκό ορισμό, αλλά όπω και να έχει. Είναι ο Κίρκεγκορ. Για όσου δεν ξέρουν, ο είναι... Ο έτσι, ο... είναι. Ο πρώτο υπαξιστή φιλόσοφο. Κατά πολλού είναι ο πρώτο που η την του νέου του υπαρξισμού, Δανό, 19ο αιώνα φιλόσοφο, mm. ο οποίο τι έλεγε, α πούμε. Αυτό είναι το, το βασικό στοιχείο τη φιλοσοφία του, είναι η ανάγκη τη πίστη. Αυτό συνέβη και χριστιανικά, δηλαδή ότι είναι ανάγκη να πιστεύει στο Θεό. Και αυτό που ισχύει και την έννοια τη αγωνία, τη απελπισία και όλα τα σχετικά. Απρόντο κιόλα, έτσι. Ε. Ναι, μια έχω... μια ψυχολογία πριν να δει. Δηλαδή αυτό, το... πρώτο. Έχω εδώ και το βιβλίο, α πούμε, το έχω φέρει επειδή είναι από τα αγαπημένα μου, το... Η Ασθένεια προ θάνατο, α πούμε, η έννοια τη απελπισία, που το λέει εδώ αυτό που θα σα πω τώρα λέει για το πόσο σημαντικό είναι να κάνει άλμα πίστη. Τι σημαίνει άλμα πίστη, Σημαίνει να χάνει για λίγο το πάτημά σου, να πηδά τον αέρα πρακτικά, να φτάνει σε αυτό το ρίσκο, δηλαδή να μην κρατήσει από πουθενά, προκειμένου να φτάσει σε κάτι ανώτερο. Και πιστεύω, έτσι, έτσι μπορώ να απαντήσω το που μου λε: Γιατί να ρισκάρω, γιατί να κάνω αυτή την επώδυνη διαδικασία. Ναι. Γιατί αν θε να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που είσαι, που μπορεί να γίνει και πρέπει, όπω λέει και ο Μάρκο Αβρίλιο, πρέπει να γίνει καλύτερο από αυτό που πρέπει να γίνει καλό άνθρωπο. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, αλλά πρέπει να χάσει λίγο το πάτημά σου. Πρέπει να ρισκάρει. Πρέπει να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο. Και αυτό πώ γίνεται μέσω του προβληματισμού και τη αναζήτηση. Να βγει έξω από το comfort zone. Μπράβο. Με, αν πει ότι εντάξει είμαι καλά όπω είμαι εδώ, εντάξει καλά, πατάω και κάτω, δεν με. χρειάζομαι κάτι όπω είμαι. Καλά θα είσαι, αλλά θα είσαι μέτριο πάντα. Δεν σου λέω ότι αναγκαστικά. Πρέπει να γίνει ναι. το τέτοιο. Ναι, απλά αν, βα... αν βολεύει τη μετριότητά σου, βολέψου. Mm. Αλλά όπω δεν θυμάμαι τώρα, ποιο φιλάσο σου είχε πει αυτό. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αν μπορεί κάποιο να το γράψει, είχε πει ότι ε, κινδυνεύεται να ζήσετε μια ζωή τόσο μέτρια. Που θα πεθάνετε χωρί να έχετε ζήσει καν. Που είναι φοβερό, δηλαδή. Φοβερό. Αν το σκεφτεί, πώ πόσο φοβερό είναι και το πώ δηλαδή, Σε ταράζει πάρα πολύ, αν το ναι. σκεφτεί λίγο. Πού πώ σκέψω να ζω μια ζωή τόσο μέτρια, να μην ζήσει καν ποτέ. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία με αυτό που λε το ερώτημα κάνει ακριβώ το τράνταγμα. Να σου πει: Ζήσε, αμφισβήτησε, ψάξε λίγο παραπάνω, λίγο βαθύτερα. Δε την αλήθεια. Μετριότητα δεν είναι προφανώ απλά να, να υπερβεί τη μετριότητα, να βγάλει λεφτά, να έχει τελειώσει. Όχι, δηλαδή. όχι, δεν είναι καθόλου έτσι mm. εννοείται. Το εννοώ με το. Αν το πάμε πιο, Να γίνει καλύτερο άνθρωπο. Okay. Το οποίο είναι τεράστιο βέβαια φιλοσοφικό πρόβλημα. Τι σημαίνει καλό άνθρωπο, α πούμε. Είναι πρόβλημα, ναι. Απλά νομίζω ότι δίνεται και, δίνεται και έτσι βαρύτητα λίγο στο τι θα πει ενάρε τη ζωή. Δηλαδή, σε βάζει και εσύ να σκεφτεί τι θα πει να γίνω ενάρε του Γιατί να γίνω καλό άνθρωπο. Κατάλαβε. Ναι. Νομίζω και αυτό έχει χαθεί, α πούμε. Δεν μα νοιάζει να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γιατί να με νοιάζει να γίνω καλό άνθρωπο. Ναι. Καλό άνθρωπο γιατί να, για να γίνει. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει για του γύρω ανθρώπου σου είναι να γίνει καλό άνθρωπο. Αυτό είναι. δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να το αμφισβητήσει. έρχονται Λε... κι άλλε ερωτήσει, γιατί να είμαι καλό για του άλλου ανθρώπου. Ναι, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι αν κάποιο διαφωνεί, γιατί στη ζωή του ο σκοπό είναι, ή μπορεί να είναι, μπορεί να παίξει ένα ρόλο, το να κάνω το καλό στου γύρω ανθρώπου μου, σε αυτού που αγαπάω στην οικογένειά μου. Αν κάποιο δεν θέλει να το ακολουθήσει αυτό με το πάτη. Εντάξει, δηλαδή δεν ξέρω τι να του πω. Ναι. Αλλά νομίζω ότι όλοι θέλουν τουλάχιστον, για να μην το επεκτείνω παραπάνω, τουλάχιστον στην οικογένειά του, στου ανθρώπου που φίλου του θέλει να κάνει το καλύτερο για αυτού. Έτσι, αν πάσει από ναρκιστικό, α πούμε, κάποια διαταραχή ναρκιστική, μην μπλέξουμε με αυτό. Απλά, αν θέλει όντω ειλικρινά να κάνει το καλύτερο για του ανθρώπου που αγαπά και για του γύρω ανθρώπου σου, το καλύτερο μπορεί να κάνει, όπω το λέει και ο Μάξο Καβέη, όπω την Τζόρτα Πίτερσον, που είναι και κλινικό ψυχολόγο, το τονίζει πάρα Έτσι, πολύ. Φέρνω. Ναι, ναι, τα αφαίρω ή όχι. Είναι να γίνει καλό άνθρωπο ο ίδιο. Βάλει σε τάξη το δωμάτιό σου και σιγά σιγά θα μπει σε τάξη και ο κόσμο γύρω σου. Όπω λέει, νομίζω, γι' αυτό και λέει τόσο μεγάλη σημασία, φαίνεται νομίζω, ότι οι καλοί άνθρωποι, επειδή προσπάθησαν και επειδή αγωνίστηκαν και οι ίδιοι και έγιναν καλοί, πόσο επηρέασαν όλου του γύρω του. Δεν σε εμπνέουν, α πούμε, σένα. Δεν σε εμπνέει πάρα πολύ ένα άνθρωπο ενάρετο, χαρισματικό. Ναι. Γιατί σε εμπνέει, δηλαδή, πώ το εξηγεί, Νομίζω με εμπνέει αυτή η επιμονή του απέναντι σε όλου του πειρασμού του να γίνει κακό. Είναι φοβερή mm. αυτή η επιμονή του ανθρώπου που επιμένει να πηγαίνει κόντρα σε αυτού γιατί είναι πολύ ισχυρή. Μπορεί μερικέ φορέ να είναι υπερβολικά εύκολο να στο κάνουν, υπερβολικά εύκολο να ξεπεράσει τα όρια. Αυτό που μένει εντό ορίων δείχνει σαν να μπορεί να κερδίσει χωρί να παραβεί του κανόνε, ενώ όλοι γύρω του του παραβαίνουν. Καταλαβαίνω τι ναι, ναι. Θαυμάζω αυτή την. Ε... Πώ το είπα, αυτό, την αποδοχή τη πρόκληση. Ναι, θα παίξω με του κανόνε και μπορώ να κερδίσω και έτσι. Ωραίο. Ναι, καταλαβαίνω καταλαβαίνετε το λε. Ναι, είναι αυτό εντάξει. Είναι ένας, μια δοκιμασία που είναι ελκυστική δοκιμασία και νομίζω σε βάζει σε αυτή τη διαδικασία να παλέψει, mm. να μην αποφύγει αυτή τη μετριότητα που λέμε. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία να πονέσει για να γίνει καλύτερο. Γιατί... Και αυτό πάει πολύ καλά, συγγνώμη, ο κρίση. Ναι, ναι. Όχι, ότι γιατί, γιατί για να. Αυτό για να γίνει καλύτερο άνθρωπο, για να βελτιωθεί, νομίζω αυτό το βλέπει πρακτικά παντού. Τουλάχιστον εγώ, όπω και το ποδόσφαιρο, το βλέπει οπουδήποτε. Αν θε να γίνει καλύτερο από κάτι, πρέπει να πονέσει. Ναι. Αν θε να γίνει καλύτερο σαν μουσικό όργανο, πρέπει να αφιερώσει πολύ, Ακριβώς. πολύ χρόνο, πρέπει να πονέσει κυριολεκτικά για να γίνει καλύτερο. Α πούμε, στο ποδόσφαιρο, yeah. έχει όλα τα αθλήματα yeah. και να γίνει καλύτερο, πρέπει να υδρώσει. Δηλαδή είναι και κανονικά επίπονη διαδικασία. Η σένα. βάση όλη τη προόδου νομίζω είναι ο πόνο. Αυτό. Α πούμε το λένε όλοι. Λένε ότι είναι και φοβερή η ψυχοθεραπευτική ιδιότητα του πόνου. Ναι. Μερικές Μερικέ φορέ. Μην παρεμηνευτούμε, υπάρχουν και γεγονότα που μπορούν να σε διαλύσουν. Αλλά είναι ψυχοθεραπευτικό ο τρόπο που λειτουργεί ο πόνο. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι καλύτερο συνέστημα μία μέρα μετά το γυμναστήριο να έχω πιαστεί παντού. Για κάποιο λόγο, ενώ πονάω, χαίρομαι πάρα πολύ. Ενώ αν πλαγό τα κάνω κρέπε και δεν πάω άλλο γυμναστήριο και το πρωί, πράγμα. το ξυπνήσω πασά, α πούμε. Ε, εντάξει, δεν θα πω ότι είμαι και μπόμπα. Ε, εντάξει, δεν θα πω ότι ναι. είμαι καλά. Δηλαδή, η φιλοσοφία, αυτό που λέμε, γενικά ο σου σε οδηγεί στο να και εσύ να κατανοήσει και τη σημασία πολλών βασικών εννοιών, όχι εννοιών, πώ να το πω. Καταστάσεων στη ζωή που είναι καθημερινέ. Γιατί ο πόνο είναι ναι. το μόνο το το σίγουρο που όλοι οι άνθρωποι θα βιώσουν όταν ζουν. Είναι σίγουρα ο πόνος, είναι, ναι. ο πόνος. είναι ο πόνο. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι πιο σίγουρο ότι θα πάθει. Μπορεί να μείνει ποτέ χαρούμενο. Ναι. σίγουρα. Οπότε δεν πρέπει ποτέ να κυνηγά, νομίζω, για την ευτυχία. Αυτό Ό, είναι. Όλοι σου λένε ας πούμε, ότι πρέπει να είσαι, ναι. θέλω να είμαι ευτυχισμένο. Ναι. Αν κυνηγά, σου φεύγει. Ναι. Ενώ δεν γίνεται, αυτό είναι επίση που σε βάζει φιλοφινά στην αμφισβήτηση που λέγαμε, να ζητήσουμε, νομίζω οι περισσότεροι μάλλον έχουμε. Μπορεί και να μην το καταλαβαίνουμε πολλέ φορέ. Σκοπό τη ζωή μα, λέμε, ο σκοπό είναι να είμαι ευτυχισμένο. Και αυτό, πόσο παράλογο είναι σαν σκοπό ζωή. Ναι. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να σου εξηγήσει ότι είναι παράλογο, απλά είναι πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι είναι παράλογο. Το negative okay. emotion και το. Είναι negative, αυτό που λέει η και από την ιατρική επιστήμη εξηγείται πολύ απλά. Negative emotion, α πώς λέμε, πώ εξηγούμε πολύ απλού τρόπου όλα στι πηγαίνοντε στο σώμα. Όταν, ε, όταν, γίνεται κάτι κακό, <coughs> παράγουμε αυτό που λέμε negative emotion, πολύ απλό εικά να το εξηγήσουμε, yeah. που είναι πώ αντιδρά ο οργανισμό σε μια, το κακό συνέστημα, το συνέστημα που νιώθει κάτι άσχημα. Και υπάρχει και το positive emotion, όταν είσαι χαρούμε, α πούμε, τη σερτονίνη, την τοπαμίνη και τα σχετικά. Τι συμβαίνει όμω τώρα που έχουν βρει οι επιστήμονε τελευταία χρόνια, ότι το negative emotion είναι πολύ πιο έντονο από το positive emotion. Δηλαδή, γενικά στη ζωή σου, σε, μια καλή... σε ένα καλό γεγονό, να το πάμε πάρα πολύ απλά και φανερά, εντάξει, μην μπούμε σε αυτό το μονοπάτι. σε ένα καλό γεγονό, σε με ένα κακό γεγονό, το κακό γεγονό επιδρά πολύ περισσότερο από το καλό γεγονό. Έχει πολύ περισσότερη επίδραση στο σώμα σου κανονικά. Παράγεται πολύ περισσότερο από το negative emotion από το positive emotion. Οπότε, όταν το και χειρολεκτικά. Η ζωή είναι περισσότερο πόνο από τη χαρά. Οπότε γιατί αυτό. Πώ το χειριστεί, α πούμε. Ναι, Πώ αναιρείται αυτό. αυτόματα. Πώ θα κυνηγά την ευτυχία, λέει, λε. Ο σκοπό τη ζωή σου είναι να είναι η ευτυχία. Ναι. Μα δεν γίνεται Άρα αυτό. Ο, γιατί... ο σκοπό τη ε, ζωή σου θα διαψεύδεται διαρκώ. Και επίση, ε, εκτό αυτού, όπω λέει και ο Κίρκεγκρο στο βιβλίο για την απελπισία, λέει, βάζει ένα σκοπό τη ζωή σου. Όπω βάλε την ευτυχία, α πούμε. Λε, εσύ, θέλει να είναι ευτυχισμένο. Το τόπ τη ιεραρχία. Ναι, το ιεραρχία είναι να είναι ευτυχισμένο. Ναι. Ωραία. Αν αύριο. Γίνει ένα τραγικό γεγονό. Ναι. Ε, κτύπα ξύλο, ξέρω, πεθάνει ένα πρόσωπο τη οικογένειά σου. Ναι. Τι θα κάνει. Έχει καταστραφεί ο σκοπό ζωή σου. Χάθηκε ο σκοπό ζωή σου, τελείωσε. από όνειρο και φτεκτονεί. Μπράβο, ναι, όχι. Γίνεται να τόσο ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. επιφανειακό. και ο υπαρξισμό, Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, γίνεται να είναι κάτι τόσο επιφανειακό στην τελική ο σκοπό ζωή σου να είμαι ευτυχισμένο. Μα υπάρχουν καταστάσει ζωή που δεν μπορεί να είσαι ευτυχισμένο. Κατ' εξοχήν. Και, και τι αντιπροτείνει, τι να βάλω στην κορυφή τη ιεραρχία μου. Αυτό το νομίζω εγώ το αφήνω για όσου παρακολουθούν να το ψάξουν. Ε. Ε, εντάξει, ε, τέτοιο <laughs> είσαι. Προσωπικά μπορώ να σου πω, εγώ τουλάχιστον και που με οδήγησε όλο αυτό ο προβληματισμό και αναζήτηση, όπω λέμε εδώ, ε. ότι πρέπει στην κορυφή τη ιεραρχία τουλάχιστον να βάλει κάτι το οποίο να είναι το απόλυτο που λέμε. Ε. Πρέπει να έχει ένα σκοπό ο οποίο πρέπει να μην πρακτικά να μην μπορεί να το φτάσει. Όσο ακούγεται πολύ αυτό, ακούγεται λίγο απόμακρο, mm. ας α πούμε. Αλλά πρέπει να έχει κάτι τόσο, ας πούμε, τόσο καλό, τόσο αγαθό στην κορυφή, που να σε έλκει διαρκώ να θε να το φτάσει και που να είναι τόσο δύσκολο να το φτάσει. Αλλά όπου... τουλάχιστον να σε φτάσει στο μάξιμο το δικό σου. Αυτό. Μπορεί να σε φτάσει στο απόλυτο της προσ... του εαυτού σου, όπω λέμε. Mm. Στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Και potential, α πούμε, ναι. όπως το λένε στα αγγλικά. Και δηλαδή. νομίζω, α πούμε. Ναι, potential, α πούμε. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι προσωπικά τουλάχιστον οδηγηθεί εκεί. Mm. Δεν λέω απαραίτητο ότι ο καθένα θα σε αυτό το, σε αυτό το συμπέρασμα. Απλά νομίζω ότι αυτό που έχω διαβάσει τουλάχιστον στα σχέδια του Έλληνε φιλοσόφου, τι συμφωνούν για τι αρετέ του ανθρώπου, ποιε πρέπει να είναι τα στοιχεία, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η αγάπη, α πούμε. Και αυτά που βλέπω κι εγώ σαν προσωπικότητα, όπω αναφέραμε και πριν, τι με έλκει στου ανθρώπου, στου χαρισματικού ανθρώπου, στα πρότυπα, νομίζω ότι όλα αυτά, δηλαδή ό,τι προσπαθεί οι φιλόσοφοι να, να ψάξουν, ο υπαρξισμό, πώ προσπάθησε να εξηγήσει το νόημα και τον πόνο στη ζωή, νομίζω ότι όλα αυτά συγκεντρώνονται και απαντώνται στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ξέρω, εγώ εκεί έχω οδηγηθεί με ειλικρινή αναζήτηση. Θέλω να πιστεύω okay. ότι στο Χριστό συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που οι φιλόσοφοι ψάχνουν σε ένα καλό άνθρωπο, και αυτό έξω από το ότι τα εκφράζει, και ο ίδιο λέει ότι αυτό είναι το μονοπάτι τη αλήθεια. Yeah. Οπότε είναι σαν σου λέει, οδήγα αυτομονοπα... Ακολούθησε αυτό το μονοπάτι για να δείχνει την αλήθεια, που είναι και η ουσία τη φιλοσοφία, να βρει την αλήθεια. Yeah. Προσωπικά, yeah. γι' αυτό και την ιεραρχία νομίζω ότι. Εκεί μπορεί να οδηγηθεί κάποιο. Δεν λέω δηλαδή απαραίτητο ότι θα φτάσει εκεί. Είναι, εδώ θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Στο τι μπορεί να σου προσφέρει η φιλοσοφία. Και είναι αυτή η διαδικασία του να βρει, ας πούμε, ένα κομμάτι. Α πούμε, αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία τη αυτοκριτική. Ναι. Έτσι, να δει τι έχει μέσα σου. Νομίζω αυτό είναι το πιο δύσκολο, το πιο επίπονο. Ναι, δεν μα αρέσει κιόλα. Είναι η βάση νομίζω όλων αυτών που έχουμε πει μέχρι στιγμή. Η αυτοκριτική. Και νομίζω είναι, είναι και ο λόγο που ήθελα εξ αρχή να διαβάσω την πτώση του καμί. Thanks. Η πτώση του καμί ήταν ένα βιβλίο το οποίο νομίζω μου είχε κάνει. με έχει συνταράξει λίγο. Έψαχνα τα κίνητρα των ανθρώπων. Λέω, γιατί, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή σου δίνω αυτόν τον καφέ. Μ' αρέσει, δεν αρέσει. Για ποιο λόγο το δίνω. Η αλήθεια είναι ότι σε αγαπάω και στο δίνω. Είναι ότι σε συμπαθώ και στο δίνω. Είναι ότι αν στο δώσω, ξαφνικά αποκτώ παραπάνω αξία από αυτή που είχα πριν στο δώσω. Ποια είναι τα κίνητρά μου. Mm -hmm. Εκεί ήρθε ο καμί και με διέλυσε. Ναι. Εκεί ήρθε Καμί. Ωραία, πέρασε. Για να βάλω τα κλάματα. Όχι, εντάξει, αλλά Καμί και μου λέει κυρίω το κάνει επειδή σε ψώνιο. Κυρίω. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Μου λέει ότι. Ναι, ουσιαστικά αυτό λέει το βιβλίο τη Ότι να κάνουμε μια γρήγορη τέτοια. Είναι ένα ο κλαμάντ ο οποίο είναι τα πάντα. Εγωιτευτικό, επιτυχημένο. Ε... Επαγγελματικά, κοινωνικά τα πάντα. Γενικά τα, τα, τα πάντα. πάντα. Όλα του πάνε πένα, όλα. Τέλεια, όλα. Και αυτό απλά να σα πω Ναι, να προσθέσω, <σχ> ναι, ναι. αν τον έβλεπε, α πούμε, αν ερχόταν εδώ μέσα ξανά και μιλάγαμε, όταν έβγαινε θα λέγαμε ότι φοβερό άνθρωπο. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Ευγενικό, ε, μπήκε στη συζήτηση, τον είδα μετά, βοηθούσε κάποιον απ' έξω, θα έλεγε τα καλύτερα λόγια. Είναι, α πούμε, κλασικό καλό άνθρωπο, αν τον δει. Πώ να το πω, πολύ. Επιφανειακά. Εμφανιακά. αν το γνωρίζαμε, σου λέω τώρα έμπαινε αν τίποιο, μέσα. Όχι, παραφύγεται τέλειω. Η όλα μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έρχεται λοιπόν, παίρνει λοιπόν το, ξέρω εγώ, το, ποτάμι στο Παρίσι, νομίζω. Και βλέπει μια γυναίκα να πέφτει στο ποτάμι. Δεν, δεν, πάει να τη σώσει, έτσι. Και ξαφνικά όλα αρχίζουν να γκρεμίζονται γύρω του. Βιώνει τη δική του πτώση. Έτσι, αλλιώ με το βρίσκεται. μεταφορικό. και αρχίζει και ακούει γέλια, νομίζω ότι ο κόσμο τον κοροϊδεύει, Αρχίζει και έχει και ψυχοσωματικέ επιπτώσει. Οπότε εκεί άρχισα να σκέφτομαι και να λέω αυτό που να ήταν δικηγόρο για ορφανά και για χείρε. Λε, καλά, αυτό τι άλλο να κάνει. Δηλαδή έχει κάνει το top. Ανθρω... Είναι ανθρωπιστή, είναι φιλάνθρωπο. Ε... Οπότε εκεί καταλαβαίνει ότι όλα αυτά τα έκανα πριν από εγωισμό. Και τώρα στην κρίσιμη στιγμή καταλαβαίνω πώ η υποκρισία με δέρνει τόσο καιρό. Αυτό δηλαδή όλη η βάση. Πρακτικά αυτό που λέει στο βιβλίο Καμί, και αυτή είναι και η βάση νομίζω τη ε, φιλοσοφία του είναι ότι στη βάση μου όλα τα κίνητρά μου είναι εγωιστικά τελικά. Mm. Και όλα τα κάνα από αναρκεσισμό. Ακόμα και μια κατεξοχήν καλή πράξη. Δηλαδή, ναι. ε, τι να σου πω τώρα, μπορεί και με αυτοσυσία κάποιε ναι. φορέ να κάνω κάτι για σένα. Σου λέει, φίλε, το κάνει ναι. επειδή θε αυτό που κάνει και στο βιβλίο, στην πτώση. Θε να γυρίσει το βράδυ σπίτι σου, μπορεί όχι τόσο ξεκάθαρα. Και αλλά να πρακτικά να κοιτάξει το καθρέφτη για να πει: Μπράβο, είσαι καλό άνθρωπο. Και τώρα πολλοί να σκεφτεί, εντάξει, δεν το κάνω εγώ αυτό. Όχι αλλά δεν το κάνει. Ε, όχι στον καθρέφτη. Δεν αυτό το βιβλίο. Είναι φοβερό αυτό που λες για την αυτοκριτική. Αυτό. πόσο... και η αυτοκριτική νομίζω είναι βασικό, βασικό ας πούμε, τομέας, βασική ιδέα στη φιλοσοφία. Ο Μάρκος Αβρέλος γνώθησε αυτόν, best seller ακόμα, και είναι η βάση της ανθρώπινης πρόοδου. Κάνω την αυτοκριτική μου, βλέπω που είμαι λατωματικός, το διορθώνω. Αυτή είναι η, δι είναι η διαδικασία. Ναι, γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, έτσι. Και νομίζω μια πρακτική ερώτηση που την είχα βρει νομίζω σε ένα βιβλίο είναι τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει, τι είναι αυτό που μπορεί να διορθώσει τον εαυτό σου και με το οποίο θα λύσει τα περισσότερα προβλήματά σου. Uh, πάντα εσύ, Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. <laughs> Ο καθένα <laughs> είναι διαφορετικό. Είναι όμω η βάση του εγώ φταίω για κάποια πράγματα. Σήμερα έχουμε τον απολύτω ναι, ναι. να τράγο. Εσύ φτε για όλα, εγώ δεν φταίω ναι, τίποτα. Ναι, ναι. Όλα τα προβλήματα μου προέρχονται από τη δική σου ανοησία. Επομένω, δεν χρειάζεται να κάνω Είναι και η σύγχρονη και όλα σε κουλτούρα τη αυτοβοήθεια. Έτσι που λέει ότι είσαι ναι. μια χαρά όπω είσαι και πλέον πρέπει να τα σε ότι να τα αποδεχτεί όλα, αλλά ακόμα και ασθένειε. Σε αυτό αυτοκριτική. Μπράβο. Δηλαδή, όχι, μια χαρά είσαι όπω είσαι και δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Ναι. Ε, θα σου πω πολύ απλά. Αν είμαι καλό όπω είμαι στα 20 μου, στα υπόλοιπα 60 χρόνια θα τα κάνω. Τίποτα, θα το συντηρήσω. 60, μακάρι κιόλα. Δηλαδή, είμαι μια χαρά από τώρα. Ναι. Δεν είναι μια χαρά. Δηλαδή, γιατί να είμαι μια χαρά. Κατάλαβε. Σε βάση σε αυτή τη διαδικασία. υποτιμάει κιόλα λίγο. Σε υποτιμάει κιόλας, σε υποτιμά και επίση δεν σε επιτρέπει να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου που λέμε. Η φιλοσοφία σου δεν είναι μια ουσιαστική αυτοκριτική. Είναι μια καλή αυτοκριτική. Είναι, και μέσω αμφισβήτηση που λέγαμε. Αυτό, ναι. Και Κοίτα, ε, γενικά είμαι συμβουλολάτρη. Ναι, ναι. Επομένω, πάντα μου αρέσει να, να ακούω συμβουλέ. Και στα καφενεία και τα λοιπά, πάω και ρωτάω εκεί παππούδε και τα λοιπά. Ναι. Τι <laughs> πείτε μου ό,τι <laughs> θέλετε. <laughs> Τέλο <ό> θέλετε, πάντων, <laughs> <laughs> και αυτό που με τρελαίνει. Αφού αυτό που με τρελαίνει είναι ότι είναι λε και μα έχει αφήσει ένα πάμπλουτο πρόγονό μα ένα παλάτι γεμάτο χρυσάφι. Ναι. Γεμάτο χρήμα. Έτσι, έχουμε λουστεί στο χρήμα. <laughs> και εμεί το αφήνουμε όλο αυτό στην άκρη και καθόμαστε και μαζεύουμε πεντάρα-πεντάρα. Ναι. Αυτό είναι μια παρομοίωση για το τι μα έχουν αφήσει όλα τα μεγαλύτερα πνεύματα και μυαλά τη ανθρωπότητα. Σκέψω αυτή τη στιγμή, μα έχουν αφήσει τα μεγαλύτερα μυαλά που έχουν πατήσει αυτή τη γη συμβουλέ για πράγματα που αφορούν εσένα και εμένα. Και εγώ δεν κάθομαι να τα διαβάζω και νομίζω ότι όλα θα μπορέσω να κάτσω εδώ πέρα, εδώ που είμαι τώρα έτσι, και να σκεφτώ όλα. Ναρκιστικό ορθολογισμό. Α. Νομίζω ότι όλα θα τα βρω μόνο μου. Ναι, δεν χρειάζομαι τη βοήθεια κανένα. Στα καλά, αφού τα σκεφτώ λίγο όλα, μπορώ να τα λύσω όλα. Άνθρωποι που είναι πολύ πιο έξυπνοι από εμά και πρέπει να το παραδεχτούμε, πολύ πιο έμπειροι από εμά, γιατί έχουν ζήσει διαφορετικέ εμπειρίε, έχουν αφήσει το δικό του στίγμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαρτία από το Θεό να μην κάτσω να ακούσω ή διαβάσω τι έχουν να πούν. Εννοείται, μα είναι και σαν, εγώ το σκέφτομαι, είναι, Αν το πω σαν cheat code λίγο. Ναι. Δηλαδή, αποφεύγει να βιώσει εσύ τα ίδια πράγματα, Κώβει τα ίδια δει. Κόβει δρόμο με την καλή έννοια όμω. Έχει γλιτώνει από πάρα, πολλά, από πάρα πολύ κόπο ναι. που μπορεί. Όχι ότι δεν θα το σκεφτεί ότι θα το, το παραβεί, απλά σου δίνει απευθεία την άποψη κάποιου που είναι πολύ πιο έμπειρο, πιο έξυπνο από σένα ενδεχομένω. πιο σοφός, τον εμπιστεύεσαι λίγο περισσότερο. από εμπιστεύεσαι λίγο περισσότερο και βασιζόμενο σε αυτό μπορεί να απαντήσει και στο ερώτημα. Είναι τεράστια βοήθεια. Λε σκέψω αν σε μεγάλα τελείω μηδενιστικά δεν σου λέει κανεί τίποτα και πρέπει να τα σκεφτεί όλα μόνο σου. Ναι, Δεν ναι. γίνεται. Είναι αυτό που νομίζω έχουμε πει. Είναι σαν ένα δίκτυο μεταξύ ζωντανών και νεκρών. Όπου μπορεί να πιάσει το δικό σου κόμβο. Γιατί εσένα σου έρχονται πριν, α πούμε, μπορεί να σου πει Τζόρταν Πίτερσον, Πατρίλο το Βίκο, να σου έρχονται όλοι αυτοί και εσύ να φτιάχνει ένα κράμα από όλου αυτού, συν τι δικέ σου ιδέε. Αυτά ναι. Γράφει ένα κείμενο και αφήνει ένα μοναδικό στίγμα. Γιατί είσαι από διαφορετικέ εμπειρίε, διαφορετικά ρεθίσματα. Το ίδιο και εγώ. Και γίνεσαι μέλο ενό δικτύου ζωντανών και νεκρών που αφήνει ο καθένα το στίγμα του. Και αυτό είναι φοβερό γιατί έτσι γίνεσαι, ολοκληρώνεσαι και σαν προσωπικότητα μοναδική. Ναι. Ζάει, ξέρω, α πούμε, εγώ ότι εσύ είσαι. κομμάτι και, ξέρω εγώ, πατώσει το Βίκου, Καραποστόλη, ότι, ό,τι άλλο έχει διαβάσει και έχει και το δικό σου προσωπικό κομμάτι του Άγγελου. Και γίνεσαι τόσο μοναδικό. Επειδή είσαι από τον καθένα, δεν σημαίνει ότι εγώ θα διαβάσω ένα βιβλίο, α πούμε, του που δεν συμφωνώ και σε πολλά και θα ταυτιστώ με την άποψή του. Αλλά από αυτά που θα διαβάσω, θα πάρω κάποια κομμάτια όχι που ταιριάζουν στην ιδεολογία μου απλά και τη στηρίζουν, κάποια που μου αρέσουν, που μου αγγίζουν λίγο περισσότερο και χτίζω όλη μου την κοσμοθεωρία και ολοκληρώνω με ξαπροσωπικότητα. Και γίνομαι, Μραμή. όχι εγώ προσωπικό, ο καθένα γίνεται κάτι μοναδικό και που ο καθένα στην έχει να προσφέρει κάτι στον άλλον όταν ε, ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο. Ε, νομίζω ότι. Και πρέπει και όλα να μερικέ φορέ να αμφισβητούμε και αυτά που μα έχουν πει. Είναι σαν την ιστορία που είναι μια κόρη, μητέρα και γιαγιά. Ε, κάθεται και φτιάχνει μια μελέτα. Και η κόρη, α πούμε, έχει μάθει από τη συνταγή ότι πρέπει να κόψει τι γωνίε. Και παίρνει τη τηλέφωνο τη μητέρα της και τη λέει: γιατί κόβω τι γωνίε, α πούμε. Και λέει: Δεν ξέρω, έτσι το κάνει η γιαγιά. Παίρνει τη τηλέφωνο τη γιαγιά και λέει: Γιατί κόβω τι γωνίε στο τέλο τη συνταγή. Δεν χρειάζεται. Και λέει γιατί όταν εγώ από την ομελέτα δεν είχαμε αρκετά μεγάλο τηγάνι. Μπράβο. Οπότε μερικά πράγματα μένουν και δεν ξέρουμε το λόγο. Επομένω πρέπει να του ακούμε, πρέπει να αμφισβητούμε. Και όλα με μέτρο, μην πιστεύουμε ότι η κρίση μα είναι πολύ μεγαλύτερη από την άλλη. Αυτό. Άλλον. Πολύ ωραία. Ναι, 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 Αυτό. Ναι. Ωραία, νομίζω εντάξει, αυτά τουλάχιστον οι προσωπικέ μα εμπειρίε είναι αυτέ. Αυτό. Για το πώ τον καθένα ξεχωριστά. Δεν πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Ναι. Πιστεύω πολύ θα τα αυτιστούν με αυτά και εννοείται έχουν να γράψουν και πολλά παραπάνω. Του παρακαλούμε και τα γράψουν σε σχόλια από κάτω ο καθένα που τον ωφέλησε η φιλοσοφία. Αλλά νομίζω ότι να μπούμε στο Ραφαήλ, ναι. επειδή είχαμε κάνει και στα social media κάποιε ερωτήσει στου ε, σε όσου παρακολουθούν τον φιλοσόφα. Ε, για πε στο Ραφαήλ. Λοιπόν, για αυτού που δήλωσαν πω δεν παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του η φιλοσοφία, του δώσαμε τέσσερι λόγου για του οποίου γίνεται αυτό. Ότι είναι δυσνόητοι, ότι δεν έχουν χρόνο, ότι δεν του χρειάζεται ή ότι απλώ δεν έτυχε. Εσεί ποιο λέτε ότι βγήκε πρώτο. Ότι δεν έχουν χρόνο. Ε, δεν έχουν χρόνο, δεν έχουν Ε, Λάθο είναι η, η λιγότερο δημοφιλή απάντηση, η τελευταία. Τι λες, Κάτσε, ναι. ποιο είναι, Η πρώτη απάντηση είναι το απλώς δεν έτυχε με 56%. Η δεύτερη είναι ότι είναι δυσνόητη με 22%. Και τα άλλα 11 και 11% είναι ότι δεν έχω χρόνο και δεν μου χρειάζεται. Ήταν νομίζω 3-4 ψήφου. Ε, Γενικώ ειλικρινεί απαντήσει, εγώ θα πω. Ε, αντίθετα από αυτού που είπαν πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του, λάβαμε πολλέ και ενδιαφέρουσε απαντήσει. Κοίτα, ενδεικτικά α πω κάποια. Mm -hmm. Η Κατερίνα έγραψε πω ανοίγει το μυαλό. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι η δύναμη τη συνειδητή σκέψη. Η Μέρη ότι βοηθά να φτάσει στο νόημα. Ε, Κάποιο άλλο ότι οθεί στο να ψάξει το γιατί. Και δύο ακόμα θα πω. Η Ειρήνη λέει πω συμβάλλει στη διαδικασία τη αναζήτηση τη αλήθεια και οξύνει την κριτική σκέψη. Ναι. Για την Αφροδίτη, όμω, βρίσκεται πίσω από κάθε σημαντική σκέψη που κάνουμε. Πολύ ωραία, νομίζω. Νομίζω πολλά τα είπαμε κιόλα. αλλά. και, και τα είπαμε, ναι. ναι. Ε, θέσαμε κι άλλο ένα ερώτημα. Τι σε εμποδίζει στο να εντάξει τη φιλοσοφία στη ζωή σου. Η ε, Ερατό είπε ότι είναι η γρήγορη ρυθμή και οι διεκπαιρεωτικέ κινήσει. Συγγνώμη. Παναγιώτης λέει ερεθίσματα που μόνο δέχομαι. Αντί να μπω στον κόπο να ψάξω τα ερεθίσματα που με ωφελούν. Και το. Δεύτερη εκπομπή φιλοσόφη. Ναι. <laughs> Από μέσα λέει ναι. Να το ξαναπώ. Ναι, ναι. Πάρ το την γιατί είναι Παναγιώτης. Ναι. Λοιπόν, ερεθίσματα που μόνο δέχομαι. Αντί να μπω στον κόπο να ψάξω α, με τα ερεθίσματα που με απελούν. Τώρα καταλαβα. Α, αυτό ήταν αυτό που. Είναι ματζίδικη φιλοσοφία, α πούμε. Όχι, σαν να νομίζω ότι το τελευταίο που πάμε. okay. Πιστεύει ότι στη σύγχρονη φοιτητική ζωή, δεν ξέρω πώ το θέσει, στη σύγχρονη ας πούμε, κοινωνία έτσι όπω ζούμε κι εμεί, εντάξει, 20 χρόνια mm -hmm. είμαστε, mm -hmm. πιστεύει ότι αυτό ο προβληματισμό, αυτή η αναζήτηση του νοήματο και τη αλήθεια έχει χαθεί. Δεν πιστεύω ότι έχει χαθεί. Θεωρώ ότι έχει αντικατασταθεί από υποκατάστατα, όπω είναι η, 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 ας πούμε, η αυτοβελτίωση, αλλά πολύ λαϊκά το λέω. Μερικέ ε, ψυχολογίε του ποδαριού, κάτι τέτοια. Έχει αντικατασταθεί από τέτοια αποκατάστατα. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι, ότι έχει χαθεί. Απλώ είναι δυσκολότερο σήμερα στην εποχή τη πληροφορία με τόση πολύ πληροφορία, τόσο μεγάλο όγκο, κάποιο να μπορέσει να το οριοθετήσει, να, έχει, να, βάλει μια τάξη, το είπαμε πριν, και να κάτσει το ψάξει μόνο του. Ε, εκεί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Αλλά δεν θεωρώ ότι ας πούμε, οι φοιτητέ σήμερα με δεν δεν ενδιαφερόμαστε για την αλήθεια, δεν ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο και τον άνθρωπο. Απλώ έχετε αντικατασταθεί από υποκατάστατα που, που πλασάρονται σωστά. Καταλαβαίνω ότι λέει. Δεν ξέρω να σου φωνοποιεί. Α σου πει κάτι. <laughs> ναι. Δεν έχει άδικο. Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω. δεν Τουλάχιστον όπω το βλέπω. Ναι. Νομίζω ότι στη ζωή μα πλέον δεν. Είναι... Είμαστε τόσο βολεμένοι σε έναν τρόπο ζωή που αποσκοπεί στην μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία. Έχει δείξει αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι. Τουλάχιστον έτσι βλέπω. Ε, Μα μας, αρέσει απλά να ξέρουμε ότι θα να ξέρουμε, να κυνηγάμε μια καλή δουλειά. Καριέρα Μια ναι. καλή καριέρα. Έτσι μας πλασάρεται κιόλας περισσότερο πλέον. Είναι πολύ τσιμός να λες ε, θα να κάνω μια καλή καριέρα. Είναι τέλος πάντων. Και είμαστε βολεμένοι σε ένα τρόπο ζωής που κυνηγάς διαρκώς την καριέρα και παντού τις ειδονές. Ειδονιστικός τρόπος ζωής. Δηλαδή ναι. σε βολεύει, απλά αυτό που είπαμε πριν, να μην το ξαναπούμε, να κυνηγάς την ευτυχία παντού. Με ένα στόχο πάνω-πάνω στην ιεραρχία, όπω είπαμε, η καριέρα. Mm. Το οποίο τα πάντα φιλάρονται μέσα από αυτό. Το οποίο είναι ακόμα γιατί αυτό θα έχει ω την κορυφή τη ιεραρχία. Δηλαδή, μόνο η δουλειά. Αν βάλει το σκάρφες, να βάλει τι Πιστεύεις μια ότι, λοιπόν αυτό είναι αποτέλεσμα ότι δεν προβληματίζονται πραγματικά για τη ζωή, Πιστεύω, δεν ξέρω. Εδώ μπορεί να συμφωνήσω με σένα. σω επειδή έχει μπει αυτή η νοοτροπία αποθείτε οποιοδήποτε άλλο προβληματισμό για που σε κάνει να αμφισβητή και να ψάξει το νόημα παραπάνω. Επειδή είμαστε βολεμένοι ότι ζω έτσι. Μπράβο, άρα που βαρεμάρα, α δεν το ψάχνουμε καν. Ναι, ή επειδή δεν μα ε, συμφέρει κιόλα να αναιρέσει. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Εντάξει. Α, έχουμε Εντάξει, και συμφωνώ, τα κοινά. Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ, ναι, συμφωνώ, Εντάξει, ομοφωνία μόνο στα νεκροτοφία, όπως λέει ναι, ένας φιλόσμιος. το λέει, δεν ξέρω. Μπορείτε έστει. να γράψετε στα σχόλια σκέψεις πάνω σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Που και έγινε σίγουρα έγιναν πολλά λάθη. Να πούμε Ήταν Και να γράψετε και κάποιο, κάποιο, θέμα για επόμενη εκπομπή. Μην ξεχάσετε επίση να μπείτε στο site μα φιλοσόφα.gr και να μα ακολουθήσετε και στο social media. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά το αντίφωνο για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να το πούμε την επόμενη φορά. Είμαι ο Άγγελο και είναι... Είμαι ο Τάσο. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε. Τι καλώ ήρθατε, Α πούμε, η φιλοσοφία είναι ο φίλο τη Σοφία. Είναι αυτό που αγαπάει. Τι τη γελάσαι. Γελάσαι. γέλασε. Για λεγέ. Α κάνει κανένα βοήθεια και θα κάνω. Σε διάθεση. Θα παίξω ράφα εδώ που πιάνο. πιάνω. Δεν μπορεί να είναι ξεκούλη. Αγαπητέ φίλε και φίλοι, σα καλωσορίζουμε στην πρώτη εκπομπή του φιλοσόφων. Για όσου